Άσκηση 2 α ομάδα, ομοίως να κάνουμε ζητάει, δηλαδή στο ίδιο σύστημα στεταμένο τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων φ του χ ίσον απόλυτη τιμή του χ, που όπως ξέρουμε είναι οι δύο διχοτόμοι ψ ίσον χ και ψ ίσον μείον χ, την h του χ ίσον με απόλυτη τιμή του χ συν 2, που ξέρουμε ότι θα έχει οριζόντια μετατόπιση κατά μείον 2 μονάδες, προς τα αριστερά. Και ομοίως την Q του Χ, η οποία είναι η απόλυτη τιμή του Χ μείον 2 και θα έχει και αυτή οριζόντια μετατόπιση κατά συν 2 μονάδες προς τα δεξιά, κατά μήκος δηλαδή του άξονα Χ των Χ. Να το δούμε αυτό λοιπόν πώς θα είναι στο σχήμα. Θα έχουμε λοιπόν πρώτα-πρώτα τη γραφική παράσταση της F του Χ που είναι η απόλυτη τιμή του Χ. Όπως ξέρουμε είναι, αποτελείται από δύο κλάδους, τη διχοτόμο ψ ίσον Χ και τη διχοτόμο ψ ίσον μείον Χ. Και στη συνέχεια, για να φτιάξουμε την απόλυτη τιμή του Χ συν 2, δηλαδή την H του Χ, θα πρέπει να κάνουμε μετατόπιση προς τα αριστερά κατά 2 μονάδες, δηλαδή προς τα πίσω. Που σημαίνει ότι θα προκύψει η συνάρτηση H του Χ, που θα είναι ολόιδια με τη γραφική παράσταση της Φ του Χ, μόνο που θα είναι μετατοπισμένη κατά 2 μονάδες προς τα πίσω. Και ομοίως για να φτιάξουμε μετά τη γραφική παράσταση της Q του Χ, ίσον απόλυτη τιμή του Χ μείον 2, θα πρέπει βέβαια να μετατοπίσουμε τη φ του χ κατά 2 μονάδες προς τα δεξιά. Άρα λοιπόν θα φτιάξουμε τη συνάρτηση Q του χ ίσον απόλυτη τιμή του χ μείον 2, που θα είναι ίδια με τη γραφική παράσταση της φ, μόνο που θα είναι ολόκληρη μετατοπισμένη κατά 2 μονάδες προς τα δεξιά. Αυτό μπορεί να φανεί και στην κορυφή εδώ στο όμικρον, που στη μία περίπτωση μετατοπίστηκε 2 μονάδες προς τα αριστερά, πήγε στο σημείο μείον 2, και στη δεύτερη περίπτωση μετατοπίστηκε κατά 2 μονάδες προς τα δεξιά, πήγε δηλαδή στο σημείο 2 του άξονα Χ των Χ.